Η αρτηριακή πίεση καθορίζεται τόσο από την ποσότητα αίματος που αντλεί η καρδιά, όσο και από την αντίσταση στη ροή του αίματος στις αρτηρίες. Όσο περισσότερο αίμα αντλεί η καρδιά και όσο πιο στενές οι αρτηρίες, τόσο υψηλότερη είναι η αρτηριακή πίεση. Υπέρταση μπορεί να έχει κάποιος για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην το γνωρίζει, μιας και τα συμπτώματα δεν προκαλούνται αμέσως. Αλλά ακόμη και χωρίς συμπτώματα, η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και τα όργανά σας, ειδικά τον εγκέφαλο, την καρδιά, τα μάτια και τα νεφρά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έγκαιρη ανίχνευση είναι σημαντική. Σημαντικό είναι επίσης να κατανοήσετε τους παράγοντες κινδύνου. Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας και μπορείτε να λάβετε μέτρα για να αποτρέψετε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το βίντεο θα δείτε 10 παράγοντες κινδύνου για υψηλή αρτηριακή πίεση. Θα σας πρότεινα, αφού δείτε αυτό το βίντεο, να δείτε και τα άλλα βίντεο σχετικά με την υπέρταση που υπάρχουν στο κανάλι Mea Culpa και είναι 8 βότανα για την υπέρταση, 11 τροφές που ανεβάζουν την πίεση και 10 τροφές που ρίχνουν την πίεση. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται κάτω από τούτο το βίντεο. Κάντε αν θέλετε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο που φτιάχνω για σας με αγάπη και πολύ μεράκι. Με την ηλικία αυξάνεται και ο κίνδυνος για υπέρταση. Οι άνδρες ηλικίας 45 ετών και άνω διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση μετά την ηλικία των 65 ετών. Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ιδιαίτερα συχνή στη μαύρη φυλή, η οποία συχνά αναπτύσσεται σε μικρότερη ηλικία από ό,τι στη λευκή φυλή και τους ανθρώπους άλλων φυλών και εθνοτήτων. Σοβαρές επιπλοκές, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή προσβολή και νεφρική ανεπάρκεια, είναι επίσης πιο συχνές στους ανθρώπους της μαύρης φυλής. Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία είναι ένας από τους κοινούς παράγοντες κινδύνου για υψηλή αρτηριακή πίεση. Στην πραγματικότητα, ένας δείκτης μάζας σώματος 30 ή παραπάνω σας θέτει σε κίνδυνο υπέρτασης. Όσο περισσότερο ζυγίζετε, τόσο περισσότερη ροή αίματος απαιτείται για την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα και στους ιστούς. Καθώς ο όγκος του αίματος που κυκλοφορεί μέσω των αιμοφόρων αγγείων αυξάνεται, η πίεση στο εσωτερικό των αρτηριών αυξάνεται. Επιπλέον, η παχυσαρκία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις, υψηλή χοληστερόλη, διαβήτη, αρθρίτιδα, χρόνια νεφρική νόσο, μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και πολλές άλλες καταστάσεις. Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης διατηρώντας ένα υγιές βάρος και διατηρώντας τον δείκτη μάζας σώματος μεταξύ 18,5 και 24,9. Η καθιστική ζωή και η έλλειψη άσκησης σας θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση. Η άσκηση αυξάνει τη ροή του αίματος μέσω όλων των αρτηριών του σώματος, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε απελευθέρωση φυσικών ορμόνων και ακιτοκινών. Αυτές οι ορμόνες βοηθούν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, κάτι που τελικά μειώνει την αρτηριακή πίεση. Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας αυξάνει επίσης τον κίνδυνο αύξησης σωματικού βάρους. Θα πρέπει να στοχεύετε να ασκήσετε για περίπου 30 λεπτά τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και να αυξήσετε την καθημερινή σας φυσική δραστηριότητα όπως σύντομους περιπάτους και άλλες δραστηριότητες που κρατούν το σώμα σας σε κίνηση. Τα υψηλά επίπεδα στρες μπορεί να οδηγήσουν σε μια προσωρινή αλλά δραματική αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Οι ορμόνες που απελευθερώνονται από το σώμα κατά τη διάρκεια του στρες καταπονούν τους καρδιακούς μυς. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, οδηγώντας τελικά σε υψηλή αρτηριακή πίεση. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, πόνου στο στήθος ή ακανόνιστων καρδιακών παλμών.
Μπορείτε να διαχειριστείτε το άγχος σας και έτσι να μειώσετε τις σωματικές του επιπτώσεις ασκώντας υγιείς τεχνικές αντιμετώπισης όπως η χαλάρωση των μυών, η βαθιά αναπνοή ή ο διαλογισμός. Το πολύ αλάτι, νάτριο, στη διατροφή σας είναι ένας άλλος κοινός παράγοντας κινδύνου για υψηλή αρτηριακή πίεση. Η περίσσια νατρίου μπορεί να αναγκάσει το σώμα σας να συγκρατήσει περισσότερο υγρό και επίσης να προκαλέσει συστολή των αρτηριών σας. Και οι δύο αυτοί παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Καλό είναι να περιορίζετε την πρόσληψη αλατιού. Οι διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές για τους Αμερικανούς ορίζουν τη συνιστόμενη πρόσληψη νατρίου στα 2.300 χιλιοστόγραμμα την ημέρα. Το πολύ λίγο κάλιο στη διατροφή σας μπορεί επίσης να σας βάλει σε υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξετε υψηλή αρτηριακή πίεση στο εγγύς μέλλον. Το κάλιο είναι ένα σημαντικό μέταλλο που βοηθά στην εξισορρόπηση της ποσότητας νατρίου στα κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλή πρόσληψη καλίου θα οδηγήσει σε συσσόρευση υπερβολικής ποσότητας νατρίου στο αίμα, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε υψηλή αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, το κάλιο προκαλεί χαλάρωση των λίων μυϊκών κυττάρων στις αρτηρίες, γεγονός που μειώνει την αρτηριακή πίεση. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι ένας άλλος κοινός παράγοντας κινδύνου. Περισσότερα από 2 ποτά την ημέρα μπορούν να προκαλέσουν υπέρταση. Εάν πίνετε πολύ, καλό είναι να το περιορίσετε. Για υγιείς γυναίκες αυτό σημαίνει 1 ποτό την ημέρα. Για υγιείς άντρες είναι 2 ποτά την ημέρα μέχρι την ηλικία των 65 ετών και μετά μόνο 1. Οι επιβλαβείς τοξίνες και οι χημικές ουσίες των καπνών του τσιγάρου ευλάπτουν τα τυχώματα των αιμοφόρων αγκιών. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για τη συσσόρευση λιπαρών ουσιών, πλάκα, μέσα στις αρτηρίες, άθυροσκλήρωση, μια διαδικασία που είναι γνωστό ότι επιταχύνει η υψηλή αρτηριακή πίεση. Τόσο το ενεργό όσο και το παθητικό κάπνισμα είναι κακό για την υγεία της καρδιάς και την αρτηριακή πίεση. Το κάπνισμα δεν είναι καλό για την καρδιά και τη γενική υγεία. Πρέπει να προσπαθήσετε να κόψετε το κάπνισμα το συντομότερο δυνατό. Μία δίαιτα χαμηλή σε βιταμίνη D μπορεί επίσης να σας κάνει επιρρεπής σε υψηλή αρτηριακή πίεση. Η βιταμίνη D καταστέλει την ενζυμική διαδικασία που μπορεί να συσπάσει τις αρτηρίες και να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση. Επίσης, η βιταμίνη του ήλιου βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος σε όλο το σώμα, κάτι που είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της καρδιάς σας. Ορισμένες χρόνιες παθήσεις μπορεί επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο υπέρτασης. Τέτοιες καταστάσεις περιλαμβάνουν διαβήτη, νεφρική νόσο και ύπνική άπνοια. Μερικές φορές η εγκυμοσύνη συμβάλλει επίσης στην υψηλή αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, οι γυναίκες που διαχειρίζονται τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Πάρτε έγκαιρα τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας. Μην διακόπτετε τα φάρμακα ή αλλάζετε τη δόση χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Να παρακολουθείτε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση στο σπίτι. Ακολουθήστε διατροφή η οποία δίνει έμφαση στα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα πουλερικά και τα γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά. Περιορίστε τη ζάχαρη και τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες για να σας βοηθήσουν να χάσετε βάρος και να μειώσετε την αρτηριακή σας πίεση. Φροντίστε να έχετε καλό, ξεκούραστο ύπνο 7 έως 9 ώρων καθημερινά. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa.
Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.